Δάσκαλε, καλώς ήρθες στο νησί της Κιάθου. Καλώς σας βρήκα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο νησί? Όχι, είναι δεύτερη. Είχα έρθει πριν από αρκετά χρόνια με τον Μιχάλη τον Τζαμπίδη τότε που προπονούσα. Πάλι στο μαθητή μου το γυμναστήριο του Νίκου του Πρέκα είχαμε κάνει την προετοιμασία με έναν άλλο πρωταλτή, δύο μάλλον, τον Σόλωνα τον Χαραλάπους από την Κύπρο είχε έρθει για την προετοιμασία του. Σε έναν αγώνα που είχε κάνει τότε Κύπρος-Τουρκία. Ο Μιχάλης είχε κάνει την προετοιμασία του ο Ζαπίδης, νομίζω εν ώψη του μεγάλου γεγονότος στο K1. Και ο Αλέξανδρος ο Χατζηχρόνογλου, ο οποίος ήταν πρωταθλητής μεγάλος, 81 κιλά. Με τον Νίκο τον Πρέκα τι σας συνδέει? Ο Νίκος ο Πρέκας είναι ένας μαθητής πάρα πολύ παλιός. Τον έχω από παιδάκι μικρό στη σχολή μου. Και έχει μεγαλώσει ακριβώς στα βήματα αυτά που ήθελα εγώ. Νομίζω η Επάξια συνεχίζει πολύ σωστά τη δουλειά του, από ό,τι βλέπω, και χαίρομαι. Και στην πορεία είμαι σίγουρος ότι θα δείξει πάρα πολλά πράγματα και για το νησί. Η Σκιάθος Fight συμμετέχει πλέον και σε αγώνες πανελλαδικού επίπεδου. Πόσο σημαντικό είναι οι συμμετοχές αυτές σε μια καινούργια σχολή, κατά βάση, και τι είναι αυτό που εσείς θα δώσετε πλέον στα παιδιά? Εγώ βασικά ήρθα εδώ πέρα για να δω τον μαθητή μου, τη σχολή, με τη Μάκη τον τιμάω με την παρουσία των δύο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η Σκιάθος έχει την τύχη να έχει έναν πραγματικά πολύ καλό εκπαιδευτή. Το ότι είναι καλό παιδί ο Νίκος, αυτό το ξέρει η Σκιάθος έτσι κι αλλιώς, αλλά ως εκπαιδευτής βάζω εγώ την υπογραφή μου, όπου δεν την έχω βάλει σε πολλούς, νομίζω. Νομίζω σε ελάχιστους την έχω βάλει. Οπότε είναι πολύ τυχεροί οι κάτοικοι της Σκιάθου που έχουν έναν τέτοιο εκπαιδευτή και ελπίζω ότι θα συμμετάσχουν όλοι νωρίς στη σχολή αυτή, ώστε να έχετε πιο γρήγορα αποτελέσματα για μεγάλες επιτυχίες, που είμαι σίγουρος και γι' αυτό. Υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτήν εδώ τη σχολή για αυτό το άθλημα. Θέλω να πείτε σε πανελλαδικό επίπεδο, αν αυτό το ενδιαφέρον πραγματικά είναι μεγάλο ή όπως και με τα άλλα αθλήματα. Το kickboxing αλλά και το Muay Thai που πρεσβεύουμε εμείς αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στα μαχητικά event στην Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μία πολύ καλή εικόνα και στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, έχει να κάνει με τους εκπαιδευτές να είναι καλά καταρτισμένοι και να ακολουθούν τα σωστά βήματα. Μόνο έτσι θα μπορεί ένας αθλητής να φτάσει κάπου ψηλά και αξιοπρεπιότητα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, ο Νίκος Πρέκας είναι ένας αξιόλογος προπονητής, γιατί έχει διατελέσει και ως βοηθός δικός μου στην Αθήνα, όπου εκεί πέρα είχαμε τεράστια ονόματα, πάρα πολύ μεγάλου υψηλού επίπεδου αθλητές, Ταϊλανδούς, τον Μιχάλη τον Τζαμπίδη, πάρα πολλούς πρωταθλητές. Μιλάμε τώρα μέρες, θα πάμε να συνεχίσουμε και μιλάμε. Και ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάτσει πάρα πολλά χρόνια δίπλα μου. Ξέρει ακριβώς πώς πρέπει να προπονήσει και τι πρέπει να κάνει για να φτάσει έναν άνθρωπο πάρα πολύ ψηλά. Κύριε Πρέκα, εσύ ως κλείσατε ένα χρόνο σαν σχολή. Θέλουμε να μας πείτε καταρχήν πόσο δύσκολο ήταν το άθλημα αυτό να γίνει γνωστό στη Σκιάθο και αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά έχει ως μέλη. Όντως κλείσαμε τον πρώτο χρόνο. Έχουμε ένα χρόνο και λίγες μέρες λοιπόν. Το εγχείρημά μας, η προσπάθειά μας μάλλον, γιατί δεν είναι εγχείρημα, πάει καλά, θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα μικρό παράπονο, ότι τα νέα παιδιά της Σκιάθου δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, δεν ασχολούνται γενικά με τον αθλητισμό. Δηλαδή θέλω να εκφράσω το παράπονο γενικά ως προς τον αθλητισμό και όχι προς εμάς. Όπως βλέπετε, εμείς, δόξα τω Θεώ, πάμε αρκετά καλά.
θέλω να πιστεύω ότι θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε πολύ μικρά δείγματα από τα παιδιά που ουσιαστικά, δηλαδή, αν αφαιρέσουμε και τις αργίες και τις άδειές μας, η σχολή έχει ένα κύκλο ζωής κάπου στους 8 μήνες αυτή τη στιγμή. Και ήδη έχουμε δει τα πρώτα παιδιά στους πρώτους αγώνες με αυτό που μπορούν να κάνουν. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για αυτές τις συμμετοχές. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά που ασχολούνται με κάτι να μπορούν τα ίδια να κρίνουν και να βλέπουν την πορεία τους και το τι μπορούν να κάνουν. Ένας δάσκαλος δεν είναι μάγος, είναι δάσκαλος. Το τι μπορεί να κάνει το κάθε παιδί πια μετά από αυτό που μπορεί να του δώσει ο δάσκαλος, το κάνει μόνο του και πρέπει να βλέπει την εξέλιξή του. Τα αθλήματα τα δικά μας είναι ατομικά, δεν μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε και πρέπει να βλέπεις την εξέλιξή σου ή αν θες να πας παρακάτω. Χωρίς εξέλιξη, χωρίς να ξέρεις που μπορείς να φτάσεις, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Η συμμετοχή, η εμπειρία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον κάθε αθλητή. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία κορυφαίων αθλητών που βρίσκονται εδώ και σήμερα μαζί στο Σκιάθος Fight? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω για μας. Έτσι, ο δάσκαλος ο Μάριος Βαρμπάτσας, εγώ ό,τι και να πω είναι λίγο. Έτσι, δηλαδή για το δάσκαλο το Μάριο τον Μπαρμπάτσα έχουν μιλήσει νομίζω όλοι οι πρωταθλητές της Ελλάδος. Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι έχουν περάσει από τα χέρια του. Να αναφερθώ στο Μιχάλη του Ζαμπίδη που ίσως είναι ο πιο γνωστός για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και για τι πράγμα μιλάμε. Έχει βγάλει δικά του παιδιά τα οποία ήταν στα χέρια του από μωρά και τους έχει φτάσει πολύ ψηλά, τα οποία και όταν φύγαν από τα χέρια του χάθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας μαθητής είναι σε ένα δάσκαλο και ένας δάσκαλος χτίζει ένα όνειρο απάνω στο μαθητή, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε δάσκαλος χτίζει ένα όνειρο σε ένα μαθητή, πρέπει να τον αφήσετε το δάσκαλο να το υλοποιήσει. Ο δάσκαλος ξέρει. Δεν χρειάζεται να δίνει εξηγήσεις για το τι κάνει. Υπάρχουν δικά σας όνειρα για κάποια από αυτά τα παιδιά ότι θα φτάσουν πολύ ψηλά στο άθλημα? Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει. Έχω ορισμένα πράγματα στο νου μου ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Βέβαια θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το εξής. Είναι άλλο πράγμα ο αθλητισμός και άλλο πράγμα ο πρωταθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός θέλει θυσίες. Θέλει πάρα πολλές θυσίες. Αυτό προσπαθούμε να βρούμε. Τα φόντα υπάρχουν. Να δούμε αν θα γίνουν οι θυσίες. Τελευταία ερώτηση για το κάμπ που διοργανώνεται στο Σκιάθος Παλάς. Το κάμπ που διοργανώνουμε στο Σκιάθος Παλάς είναι πάλι με έναν μαθητή, το δάσκαλο του Μάριο του Βαρμπάτσα, το δάσκαλο τον Νίκο τον Κρητικό, που έχει αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες σχολές στην Ελλάδα σε μαθητές. Τον γνωρίζετε ήδη, μας είχε επισκεφτεί αρκετά, μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχει και αυτός πάρα πολύ μεγάλους αθλητές στη σχολή του, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Μελέτης ο Κακουμπάβας, όπως είναι ο Γιάννης ο Φεζουλάη, όπως είναι η Εμιλία η Καπρή. Έχουν αγώνες αυτή τη στιγμή στο Muay Thai Grand Prix, μια από τις μεγάλες διοργανώσεις της Ελλάδας στις 2 Ιουνίου και αμέσως μετά θα επισκεφθούν εμάς. Όλα αυτά συμβαίνουν για τον εξής λόγο, γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι σαν σχολή, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου γιατί δεν είμαι μόνος μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν εμένα και αν δεν θέλαν δεν θα ήταν εδώ. Τα κάνουμε γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή ο δάσκαλος ο Μάριος ο Μπαρμπάτσας πήρε τη γυναίκα του και το παιδί του και ήρθε εδώ 2 μέρες ενώ έχει ένα πρόγραμμα δύσκολο. Ο δάσκαλος ο Νίκος ο Κρητικός έχει αφήσει 3 φορές το σπίτι του και έχει έρθει εδώ πάλι για τον ίδιο λόγο. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσει γενικώς τα αθλήματα και σαφέστατα και το δικό μας, όπως τα αγαπάμε εμείς. Δάσκαλε, σήμερα τι θα δουν τα παιδιά μου σας? Σήμερα θα επιβλέψω περισσότερο. Δεν έχω να διορθώσω κάτι, διότι ο Νίκος είναι μαθητής δικός μου, οπότε ό,τι κάνει ο Νίκος θα το έκανα και εγώ. Εγώ απλά θα επιβλέψω και θα του πω ίσως άμα δω κάποιο ταλέντο, να το διακρίνω εγώ, για να το προσέξουμε λίγο καλύτερα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.